Πάμε να δούμε, εσύ τα γκουγκλάρεις όλα αυτά που μου λες, θα διασταυρώνεις. Πάντα γκουγκλάρω, ξέρετε. Όλοι μας πια. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν ακούσω λέξη πρόσωπα, με τη μία μπαίνω στη Google και ψάχνω. Λοιπόν, τι ψάξαμε περισσότερο σε αυτή τη μηχανή αναζήτηση εμείς οι Έλληνες το 2021. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 5 πρώτα πρόσωπα. Έχουμε φτιάξει έτσι μία ωραία κάρτα. Ναι, ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι στην πρώτη θέση της αναζήτησης. Και ο Πέτρος Φιλιππίδης, όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε να μάθει πληροφορίες, κάποιοι μπορεί να ψάξαν και τα ίδια τα πρόσωπα σχετικά με το Μητού, γιατί μπορεί να μην γνώριζαν ποιοι είναι. Γιατί έχει ανοίξει και μια συζήτηση γύρω από αυτό. Ναι, γιατί ανοίξει μια συζήτηση για ποιο λόγο να ψάξει κάποιο αυτά τα πρόσωπα στην Google. Όχι, και από περιέργεια να βρει ειδήσεις. Ναι, να δει πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Πώς ξεκίνησε το χρονικό. Αλίμονο, αλίμονο, αλλά και να βρει και υλικό. Ισοψηφούν ή είναι πρώτος-δεύτερος. Πρώτος-δεύτερος. Τρίτος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μας έχει απασχολήσει πέρα από το ταλέντο του με πάρα πολλές δηλώσεις που έχει κάνει γενικότερα και στο Twitter. Είναι η Λιάννα Αραβή, η οποία είχε κάνει μια καταγγελία για γνωστό ηθοποιό που την είχε παρενοχλήσει. Και στη συνέχεια έχουμε τον Γιώργο Κιμούλη. Οπότε βλέπουμε ότι ο κόσμος γενικότερα έψαξε πρόσωπα όσον αφορά το μη. Τρία στα πέντε για αρνητικό λόγο. Στη συνέχεια έχουμε να σας πω Μαρία Σάκαρη, Τάσο Ξιαρχό, Μένιο Φουρθιώτη, Σοφία Μπεγκατόρου και Λαμινάφ. Και πάμε τώρα, αν θέλετε, είναι ο Λαμινάφ, είναι ο ράπερ, είναι ο σκάνδαλο με την αφέντρα. Ναι, που είχε εξαφανιστεί και φοβόμασταν. Ακριβώς. Πάντως όλα αυτά τα οποία λέμε, παιδιά, για διαφορετικούς λόγους βέβαια κάθε φορά, κάποιοι είναι και λίγο συγγενείς, λέω, τώρα που το σκέφτομαι, είναι για αρνητικό, για κακό. Ακριβώς. Φοβερό. Λοιπόν, να δούμε. Αχ, τι θα αφήσει αυτή η χρονιά, αχ, να φύγει Παναγία. Μία εκπομπή όμως ήταν η πιο δημοφιλής στις αναζητήσεις, ένα reality επιβίωση. Το έκανε χαμό το Sky, το Survivor, ήταν στην κορυφή, στην πυραμίδα πάνω-πάνω, λοιπόν, τα έψαξε πάρα πολύ ο κόσμος. Νομίζω εντάξει, δικαιολογημένα, πάρα πολύ ψηλά. Και το ίδιο θα είναι και το 22. Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό αυτό. Και στη συνέχεια έχω να σα πω: ήταν ο Σασμός, η Γη της Ελιάς, η Αγγελική, το Squid Game και το House of Fame στην έκτη θέση. Ορίστε, πολύ ψηλά, μπράβο. Έτσι, δύο φορές το Sky. Δεν μου λες από όταν είχα μπει εγώ και μετά. Ναι, από τότε. Συγκεκριμένα το επεισόδιο τη Τάδε Μέρα. Παρακαλώ, ναι, αριθμό επεισόδιο. Ελάτε, μπορεί, παρακαλώ. Και εγώ ένα χωρετό. Αν θέλετε να δούμε και τις διασημότητες που έφυγαν από τη ζωή και αναζήτησε ο κόσμος, στην πρώτη θέση είναι ο Mad Clip. Στη δεύτερη θέση είναι η Φόφη Γεννηματά, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Ρος Καραϊβάς και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι η προσωπικότητα λογική, που λογική η πεντάδα. Γιατί είχαν απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα και τα πέντε πρόσωπα. Πάντως είναι φοβερό το πώς μέσα από τη μηχανή αναζήτησης πλέον με ένα τέτοιο σημαντικό εργαλείο στα χέρια σου μπορείς να καταλάβεις και μπορείς να δεις και να. Νομίζω κοινωνικές να ταξινομήσεις λίγο. Βλέπουμε κοινωνικές τάσεις. Λίγο πολύ σκέφτεται ο κόσμος και τι αναζητά, τι περισσότερο. Και να υποπέσεις και σε σφάλμα. Του αρέσει, τι. Τρόπο σκέψης βλέπουμε, τρόπο σκέψης, γιατί το ότι ψάξανε στην πρώτη πεντάδα τα τρία είναι για κακό λόγο. Είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει κάποια πράγματα. Και τι περισσότερο συμβαίνει, είναι και το αποτύπωμα της χρονιάς. Της χρονιάς που ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε και πραγματικά πιστεύω ότι το νέο έτος, θέλω να πιστεύω ότι θα φέρει μόνο ευχάριστα, ρε παιδί μου. Να φέρει. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Πολλές φορές πάμε από στόμα σε στόμα που θα ακούσουμε κάτι και μετά μπαίνεις στην αναζήτηση. Να δεις τι ακριβώς τελικά σε έχει συμβεί. Και πατάς και πατάς και πατάς και βρίσκεις πολλά. Συνέχεια.